5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου. Τις προηγούμενες ημέρες σας μιλούσα για την έλευση κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη. Και με αυτή την αφορμή θα ήθελα σήμερα να μάθουμε μαζί για την Build Your Dream και την άφιξή της στην ελληνική αγορά. Build Your Dream με τα αρχικά BYD, κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία κατασκευάζει και επαγγελματικά και επιβατικά οχήματα. Για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Νίκο Μαρτίνο, Διευθυντή Ανάπτυξης της BYD στην Ελλάδα για την PNT Cars. Κύριε Μαρτίνο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Ποια είναι η κεντρική ιδέα έλευσης της Build Your Dream στην Ελλάδα? Η BYD είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Κάνει την παρουσία της στην Ελλάδα αρχικά με τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα. Και ο λόγος είναι ότι ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να καλύψει με το παραπάνω τις απαιτήσεις ακόμα και του πιο απαιτητικού επαγγελματία. Χαμηλό κόστος κίνησης, πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγάλη ευκολία κάνει τη ζωή του στην καθημερινότητα πολύ πολύ πιο εύκολη. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής ενός ηλεκτρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου της BYD? Είναι κάτι που ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας θα το δει άμεσα ως όφελος στα οικονομικά του στοιχεία. Χαμηλό κόστος κίνησης, όπως ανέφερα, ευκολία κίνησης μέσα στο δακτύλιο και όπου γενικά υπάρχουν περιορισμοί κίνησης. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι και η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πολύ πιο άνετη, πολύ πιο εύκολη, δεν υπάρχει αλλαγή ταχυτήτων. Στην καθημερινότητα του ο χρήστης διαπιστώνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Θεωρείτε ότι η προέλευση των αυτοκινήτων θα βαρύνει στη συνείδηση των υποψήφιων αγοραστών τους, κύριε Μαρτίνο? Η BYD είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός με 290.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, το 2021 ξεπέρασε το πράγμα του 1.000.000 ηλεκτρικών ή εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει ήδη παρουσία η εταιρεία στην Ευρώπη. Η χαρακτηριστικά είναι πρώτη σε πωλήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων σε 23 ευρωπαϊκές χώρες με πάνω από 100 μεγαλοπόλεις. Θεωρώ ότι έχει δώσει τα διαπιστευτήρια τεχνολογικά, έτσι ώστε σιγά σιγά να τη γνωρίσουμε και στην Ελλάδα και να δούμε πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει σε επίπεδο ηλεκτροκίνησης. Ποια είναι τα πρώτα προϊόντα της BYD που θα δούμε στην ελληνική αγορά και πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα γνωρίσουν? Υπάρχει ένα ηλεκτρικό panel van 2,4 τόνων, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, περίπου ωφέλιμου φορτίου 800 κιλών, και υπάρχει και ένα φορτηγό για αστικές μεταφορές διανομές 7,5 τόνων. Αυτά είναι τα δύο πιο χαρακτηριστικά μοντέλα στην γκάμα. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα, όλη την γκάμα κάποιος μπορεί να τη δει από κοντά, αλλά και να οδηγήσει το panel van, το ETP3, στην PNT Cars την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η PNT Cars είναι στην Κηφισιά, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία. Πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, μας δίνετε μια τάξη μεγέθους σε σχέση με το κόστος απόκτησης ενός τέτοιου αυτοκινήτου και φαντάζομαι ότι υπάρχει και η δυνατότητα χρονομίσθωσης πάντοτε. Όχι μόνο χρονομίσθωση, αλλά το όχημα αυτό ανήκει, συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα των επιδοτούμενων οχημάτων από το κοινού με ηλεκτρικά 2, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να το αποκτήσει με επιδότηση 8.000 ευρώ. Η τιμή του είναι σχεδόν παραπλήσια, ίσως λίγο μεγαλύτερη από ενός συμβατικού βενζινοκίνητου ή πετρελοκίνητου, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, με μία μέση απόσταση χιλιομέτρων, μπορεί κάποιος να δει στα οικονομικά του στοιχεία ένα όφελος της τάξης των 3, 4 ή 5.000 ευρώ. Η απόσβεση είναι πολύ πολύ σύντομη και νομίζω ότι είναι η βέλτιστη λύση για έναν επιχειρηματία που θέλει να δώσει μια επιπλέον όθηση στην καθημερινότητά του και την επιχείρησή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαρτίνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Καλό απόγευμα σας και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της BYD στην Ελλάδα, ο κύριος Νίκος Μαρτίνος, για την PNT Cars, μιλώντας για τα επαγγελματικά αρχικώς οχήματα της κινέζικης εταιρείας. Στα 5 λεπτά στο δρόμο. Εμείς, εσείς και εγώ θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 παρά 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.